Λοιπόν. Θα πάμε τώρα, αγαπητοί τηλεθεατές, να ρίξουμε μια ματιά στους Σταυρούς, που υπάρχει μεγάλη αγωνία στους υποψηφίους. Κοιτάξτε να δείτε απίστευτα πράγματα. Για πήγαινε πάνω. Εδώ θα έχουμε παιδιά χαρακύρια. Κοιτάξτε εδώ ποιος βγαίνει πρώτο. Μέχρι στιγμή. Εδώ είναι η Νέα Δημοκρατία λοιπόν. Με 8 έδρες και προηγείται η κυρία Κεφαλογιάννη. Τα τμήματα, έτσι. Εντάξει, νωρίς ακόμα. Όχι, τα μισά. Στα μισά. Καθόλου. Άρα η ένδειξη είναι ισχυρή. Η κυρία Κεφαλογιάννη λοιπόν φαίνεται να προηγείται με 8.800 περίπου. Ο κύριος Αβραμόπουλος δεύτερος. Κύριος Κακλαμάνης αμέσως μετά. Η κυρία Πιπηλή. Κύριος Κικίλιας. Ο Νότης ο Μηταράκης για τη συνέχεια. Ο Προκόπης Παυλόπουλος είναι 2, 4, 6, 7. Πάμε και στην επόμενη κάρτα να δούμε τον 8ο. Ο κύριος Ψυχάρης. Α, είναι ο Ψυχάρης, ε. Μάλιστα. Και μετά είναι Μωραϊτάκης, Αγγέλακας κλπ. Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο κύριος. Εντάξει, ο πρόεδρος του κόμματος. Κύριε Σεβάς, εκλέγεται έτσι κι αλλιώς. Κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο κύριος Βούτσης, τρίτος. Τρεις είπαμε βγάζει εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ στην Αλφαθηνών. Το Πασόκ βγάζει μία. Κύριο Σκανδαλίδης φαίνεται να προηγείται μέχρι η ώρα. Αλλά είναι κοντά η κυρία Διαμαντοπούλου. Αλλά είναι κοντά. Αλευράς, Γερουλάνος, Οικονόμου, Παπουτσής και λοιποί συγγενείς μένουν εκτός. Ανεξάρτητη Έλληνες βγαίνει η κυρία Έλληνα Κουντουρά. Α, πρώτη είναι η Κουντουρά ναι. εδώ. Ε. Και ο κύριος Μαρκάτος, ο πρώην πρίτανης του Εθνικού Μετσοβίου και Πασοκογενής. Ναι. Ο Ντίμης Αργυρόπουλος, ο συνάδελφος του ρεπόρτερ. Πίσω, ο Γιώργος Βούρος και λοιποί. Τέλος πάντων δεν έχει σημασία τώρα. Είναι όλοι. Μακριά. Πάμε παρακάτω στο ΚΚΕ, πρώτη κυρία Κανέλη βέβαια. Ναι, με πολύ Μαύρικος, μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά δεύτερος. Πάμε στο επόμενο να δούμε τι γίνεται στην Αλφαθηνών για το Χρυσή Αυγή. Βγάζει δύο έδρες, ο κύριος Μιχαλολιάκος είναι ο πρώτος και ο κύριος Βουλδής, Ιωάννης Βουλδής. Βουλδής ή Βούλδης. Αυτούς θα τους μάθουμε τώρα, στη συνέχεια. Μην τους μάθουμε για την καλή που λένε. Αριστερά, ο κύριος Γιάννης Πανούσης, γνωστός, που προηγείται εδώ με αρκετή διαφορά. Λοιπόν, και πάμε τώρα στη Β' Αθηνών. Νέα Δημοκρατία βγάζει 14 έδρες. Μπροστά φαίνεται να είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι νωρίς όμως. Είναι, αλλά ναι. Είναι πολύ νωρίς. Είναι 171 εκλογικά τμήματα στα 2600. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, να δώσουμε λίγο τη σειρά. Ναι. Μητσοτάκης, Χατζηδάκης, Βούλτεψη, Βαρβιτσιώτης, Γεωργιάδης, Δινόπουλος, Μεϊμαράκης. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Γιακουμάτος, Σπηλιωτόπουλος, Παναγιωτόπουλος, Γιάννα Καραμαλή, Πολύδωρας, Παπακώστα, Παπαθανασίου. Και πρέπει να είναι. Ναι. Όχι, εδώ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή ήταν η προηγούμενη. Ναι. Εδώ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η κυρία Σακοράφα πρώτη, ο κύριος Κουρουπλής, οι δύο προερχόμενοι από τον Πασόκ δηλαδή που είχαν αποχωρήσει. Ψηλά ο Κουρουπλής, πολύ. Ναι, βέβαια, πολύ ψηλά. Αναμενόμενο, βέβαια. Ο κύριος Παπαδημούλης και ο κύριος Δραγασάκης. Η κυρία Ρένα Δούρου, ο κύριος Στρατούλης και η κυρία Όλγα. 9 έδρες βγάζει εδώ. Κυρία Νάντια Βαλαβάνη. Ναι, γιατί είναι ο κύριος Στατσόπουλος. Και ο κύριος Τσακαλώτος, ο γνωστός οικονομολόγος, μάλιστα. Πάμε στο Πασόκ τώρα στη Β' Αθηνών που βγάζει μόλις 4 έδρες και είναι μπροστά ο Ανδρέας Ολοβέρδος, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο Μίμης Ανδρουλάκης και ο Απόστολος Κακλαμάνης. Και άρα, μένουν έξω θηρία, βέβαια είναι πολύ νωρίς ακόμα. Βλέπει τον Γέννη τον Ραγκούστο, τον Πέτρο τον Ευθυμίου, την Αθηνά Δρέτα και άλλοι από κάτω πολύ. Πόσο είχε κυρία Ξενεγανακοπούλου το Πασόκ στη Β'? Ήμασταν 20 και από ό,τι βλέπω βγαίνει. Άρα 20, από 20 μένουν 4. Μάλιστα. Ναι, η Μιλένα Αποστολάκη, τίποτα άλλο. Κουτρουμάνης και εσία. Ανεξάρτητη Έλληνας, ο κύριος Καμένος που είναι επικεφαλής του κόμματος, ο κύριος Δημαράς εκλέγεται, ο Βασίλης ο Καμπερνάρος, ο Γιάννης Μανώλης μάλιστα. Και ο Παύλος ο Κοντογιαννίδης, ο γνωστός ηθοποιός. Βγάζει 5 έδρες. Πάμε στο Κουκουέ, Παπαρίγα, εντάξει, βγάζει 4 έδρες εδώ στη Β' Αθηνών. Ο Χρήστος ο Κατσότης, η Λίνα Κροκίδη και ο Σπύρος ο Χαλβατζής. Αλλά και εδώ νωρίς είναι ακόμα. Ναι, νωρίς είναι ακόμα ακριβώς. Χρυσή Αυγή Β' Αθηνών βγάζει 3 έδρες, ο Μιχαλολιάκος όπως είναι λογικό μπροστά. Γιώργος Γερμένης, η Γερμενής και Ελένη Ζαρούλια, η τρίτη από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής, αλλά λέμε ότι είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Β' Αθηνών Δημοκρατική Αριστερά, 3 έδρες, ο Φώτης ο Κουβέλης, ο Γρηγόρης ο Ψαριανός και ο Οδυσσέας Βουδούρης. Αλλά και εδώ νωρίς. Αλφα Πειραιώς εδώ, Νέα Δημοκρατία, ο Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, μία έδρα βγάζει στην Αλφα Πειραιώς. Πολύ λίγα εκλογικά τμήματα. Το Πασόκ δεν βγάζει καμία στον Πειραιά, όπως είπαμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριος Δρίτσας. ΣΥΡΙΖΑ, Δρίτσας, ναι. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες στην Αλφα Πειραιώς βγάζουν μία έδρα, τον κύριο Παναγιώτη Μελά. Και στην Αλφα Πειραιώς το ΚΚΕ, την κυρία Παντελάκη. Παντελάκη, μία έδρα και εδώ. Και στην Αλφα Πειραιώς, η Χρυσή Αυγή, τον κύριο Νικόλαο Κουζίλο. Κουζίλος. Όπως βλέπουμε. Και η Δημοκρατική Αριστερά, η κυρία Ρεπούση εκλέγεται. Α, η Ρεπούση. Χαρά που θα κάνει η Χρυσή Αυγή. Όχι, τι έχει να γίνει. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Β' Πειραιώς, Νέα Δημοκρατία, ο Γιάννης ο Τραγάκης και ο Φαΐλος ο Κρανιδιώτης. Ένα εκλογικό τμήμα, ρε παιδιά. Εντάξει, τώρα το λέμε έτσι ενδεικτικά. Το ΣΥΡΙΖΑ, η Κατερίνη Κυλάκου,
και Παναγιώτης Αλαφαζάνης. Ένα και εδώ εκλογικό ότι δεν είναι, ούτε καν ενδεικτικό. Δεν είναι. Στη Β' Απειρώση Ανεξάρτητη τον κύριο Γιώργο Αναγνωστάκο, λέμε ποιοι είναι μπροστά του. Για μάλλον Μανολάκου, στο Κουκουέ. Είναι παιδιά πολύ νωρίς, δεν έχουν νόημα τα δείχνουμε αυτά νομίζω. Όταν βλέπουμε τώρα ένα εκλογικό τμήμα. Ναι, πάμε λίγο στο υπόλοιπο. Εδώ και ο Νίκος Σαββαλά. Β' Απειρώση είμαστε εδώ ακόμα. Λοιπόν. Το υπόλοιπο, ο Μάκης ο Βορύδης, τέσσερις έδρες βγάζει η Νέα Δημοκρατία, η Γεωργία Μαρτίνου, ο Γιώργος ο Βλάχος και ο Πέτρος ο Δούκας. Πολύ νωρίς. Μπαίνουν, εντάξει, θα δούμε ποιοι μένουν έξω, μην το πούμε ακόμα. ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, όπως ως εργατολόγος και ο κύριος Θανασίου. ΠΑΣΟΚ, μία έδρα, η κυρία Χριστοφιλοπούλου δείχνει να προηγείται, αλλά όπως είπαμε είναι πολύ νωρίς ακόμα. Από κάτω είναι ο Παντελής Ασπραδάκης, Γιώργος Παπακουσταντίνου, ο Αντώνης Σολιάρος και ούτω καθεξής. Πάμε στου ανεξάρτητου Έλληνες. Δύο έδρες εδώ και βλέπουμε επίσης πολύ μικρή ενσωμάτωση. Είναι ο Παύλος ο Χαϊκάλης και ο Ηλίας ο Μετικίδης για του ανεξάρτητου Έλληνες. Στο υπόλοιπο στην Αττικής. ΚΚΕ, μία έδρα ο κύριος Γιάννης Γκιώκας. Ήταν και πριν. Προχωρούμε παρακάτω να δούμε τη Χρυσή Αυγή. Μία έδρα βγάζει στο υπόλοιπο Χρυσή Αυγή ο κύριος Ηλίας Κασιδιάρης. Δείχνει να προηγείται. Ο Βασίλης ο Οικονόμου με τη Δημοκρατική Αριστερά. Γιατί είναι μία έδρα, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς όπως λέμε. Στο υπόλοιπο. Μάλιστα. Αυτά έτσι. Αυτά.